Στούντιο κοντά μου το πρόσωπο της επικαιρότητας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Νίκος Παπάς. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Κύριε Παπά. Καλησπέρα, κύριε Αναγνωστοπούλου. Είδαμε και ακούσαμε στο βίντεο τη συνομιλία σας να αναφέρετε κάποιοι βγάζουν λεφτά, πολλά λεφτά. Είναι η δική σας φωνή αυτή, κύριε Παπά, που ακούσαμε? Είναι η δική μου φωνή, ναι. Και βεβαίως αναφερόμουν στις business που κάνει και έκανε ο κύριος Παπαστάβλου με τον κύριο Μιονή. Και κομμάτια αυτής της δραστηριότητας ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πολύ πρόσφατα. Και αναφέρομαι στην υπόθεση με τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ, για τα οποία προφανώς είχε παρέμβει ο κύριος Σαμαράς το 2013. Θέλω να καταλάβω όμως το εξής. Ναι. Γιατί σε αυτή τη συνομιλία που κατατέθηκε, για αυτή τη συνομιλία έχετε αναφέρει ότι επιστρατεύθηκε το πραγματικό παρακράτος με κατασκευασμένες συνομιλίες. Προϊόντα εγκλήματος που παραπέμπουν σε μαφιόζικες μεθόδους. Ήταν η δήλωσή σας χθες στο Περιστήλιο. Ναι. Είναι κατασκευασμένη η συνομιλία? Κατασκευασμά, και σε ποιο βαθμό είναι κατασκευασμένη? Είναι προφανές ότι αυτή η συνομιλία έχει και προηγούμενο κομμάτι και κομμάτι μετά από αυτό που δημοσιοποιήθηκε. Είναι επίσης προφανές ότι σε επίμαχα σημεία έχει αποσιοποιητικά και τον όρο ακατάληπτο. Έτσι. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένα γαϊτανάκι. Ποιο είναι το γαϊτανάκι? Το γαϊτανάκι είναι ότι είπε ο Παπάς κάτι για τον Παπαγγελόπουλο. Λοιπόν, ο κύριος Μιονής ήξερε λοιπόν ότι κατέγραφε αυτή τη συνομιλία, προσπαθούσε να εκμεύσει από μένα πράγματα και αυτό που έχει αποδειχθεί μόνο είναι ότι εννοούσα τις δικές του ασχολίες, τις δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες. Του ιδίου, γιατί, του κύριου Μιονή, ο οποίος απασχολούσε καιρό τις αρχές, δεν ξέρω, και επειδή ειλικρινώς δεν παρακολουθώ εμβριθώς τις δικαστικές εξελίξεις, είχε πραγματικά πάρα πολλές εκκρεμότητες με την ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε αυτό, να βγάζει νόημα, όταν λέτε κάποιοι βγάζουν λεφτά, πολλά λεφτά. Τα 2,6 εκατομμύρια, κυρία Αναγνωστοπούλου. Κύριο Μιονή. Ναι, τα 2,6 εκατομμύρια με ένα έμβασμα είναι πάρα πολλά λεφτά και θα έλεγα αυτοί που εξεγείρονται, επειδή υπάρχει και η Επιτροπή σε Εξέλιξη. Γιατί δεν ζητούν τη δικαστική συνδρομή από τον Παναμά? Για να δούμε ποιο είναι αυτό το έμβασμα. Εγώ όμως σας απαντώ και σας απαντώ μάλιστα. Είπατε συγκεκριμένα, κάποιοι βγάζουν λεφτά, πολλά λεφτά. Στον συνομιλητή σας δεν θα ήταν λογικό να του πείτε βγάζεις λεφτά? Μα και αυτό του εξήγησα. Του είπα ότι εάν η δική σου επιχειρηματική ατζέντα είναι ενάντια στα συμφέροντα της χώρας, εκεί πέρα θα μας βρεις απέναντι. Εάν δεν είναι, μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Ο κύριος Μιονής, και αυτό εξηγήσαμε και σε όσους προσπάθησαν να το βοηθήσουν στο παρελθόν, είχε εκκρεμότητες με τις φορολογικές αρχές, τις οποίες παραδέχεται. Έχει πέσει και σε αντιφάσεις ο άνθρωπος. Τη μία τα λέει έτσι, τη μία τα λέει αλλιώς. Και είμαστε σε μία κατάσταση όπου έχει. Κύριε Παπά, εδώ με συγχωρείτε, επιμένω, αλλά θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν μιλάτε σε πρώτο πρόσωπο. Ούτε για την ατζέντα μιλάτε σε πρώτο πρόσωπο. Κυρία Αναγνωστοπούλου, για την ατζέντα μιλάω και για τον οποιονδήποτε. Έχει τη δική του ατζέντα. Ναι, λέει. Λέω, οποιοδήποτε συμπεριλαμβανομένου του κυρίου Μιονή έχει τη δική του ατζέντα, λοιπόν, μπορεί να την έχει με τη δική μας διακυβέρνηση. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Μπορεί να την έχει κυρίως και μόνο εάν αυτό δεν αντίκειται στα συμφέροντα της χώρας. Κύριε Παπά, όταν λέτε το μαγαζί, σε ποιο μαγαζί αναφέρεστε? Το μαγαζί του κυρίου Μιονή. Το μαγαζί, ναι, βεβαίως, ήταν τεράστιο το μαγαζί του κυρίου Μιονή. Ο κύριος Μιονής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίστηκε τη μεγάλη πλειοψηφία των χρημάτων που υπήρχαν στη λίστα Λαγκάρτ. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία τα ακούμε τώρα, δεν έφερα καμία είδηση. Έτσι δεν είναι? Είναι εντυπωσιακό ένας υπουργός σε μια συνομιλία με έναν επιχειρηματία να αναφέρεται σε τέτοιες φράσεις, να αναφέρεται σε μαγαζί, να αναφέρεται σε πολλά χρήματα, σε ατζέντα και να αναφέρεται και στην γυναίκα του Πρωθυπουργού τώρα, στην κυρία Μητσοτάκη. Η κυρία Μητσοτάκη, προσέξτε να δείτε, επειδή ο κύριος Μιονής... Πώς μπήκε στη συζήτηση από την επιχειρηματική συζήτηση με τον κύριο Μιονή, η κυρία Μητσοτάκη? Η κυρία Μητσοτάκη ήταν μονίμως στην ατζέντα της συζήτησης όταν συζητούσαμε τον κύριο Μιονή και μου εξηγούσε ότι ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος είναι άμεσος συνεργάτης του, έχει μια εγκύτητα με την κυρία Μαρέμα Μητσοτάκη, η οποία θα τον απέτρεπε ό,τι και να ήξερε, ό,τι και να έβλεπε, να μην το πει δημοσίως. Αυτή ήταν η συζήτηση και νομίζω βγαίνει και σε αυτά που επέλεξε, έτσι, που επιλεκτικά έδωσε. Οπότε μας λέτε ότι η φωνή ήταν δική σας, ότι κάνατε αυτή τη συνομιλία, η οποία ωστόσο έχει παρερμηνευθεί, έχει δοθεί δηλαδή μια ερμηνεία σε μια επιχειρηματική συζήτηση. Γιατί βλέπουμε ότι εσείς, κύριε Παπά, σε αυτή τη συνομιλία χρησιμοποιείτε και οικονομικούς όρους. Ναι, οικονομικούς όρους, βεβαίως. Είπα ότι κάποιοι βάζουν λεφτά και αυτά τα λεφτά είναι πολλά.
Και αν μου επιτρέπετε, για να ξέρει και ο κόσμος που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση. Όπου... Γιατί έχει μπει ο κύριος Μιονής στην δημόσια πολιτική συζήτηση, κυρία Αναγνωστοπούλου? Διότι ήρθε και κατέθεσε στην προανακριτική για την Νοβάρτης. Αδυνατό, ξέρετε τι αδυνατό να καταλάβω, ότι μιλάτε με τον κύριο Μιονή και του λέτε κάποιοι. Ναι. Δεν είναι λογικό να του πείτε εσείς βγάζετε λεφτά. Δεν είναι λογικό να αναφερθείτε σε πρώτο πρόσωπο και από τη στιγμή αυτό, που μιλάτε και με για, τον ίδιο. Και για αυτόν και οποιονδήποτε. Να του πείτε εσείς, κύριε Μιονή, έχετε προσωπική ατζέντα. Εσείς, κύριε Μιονή, βγάζετε αυτόν, λεφτά. Και για οποιονδήποτε. Βεβαίως, ο κύριος Μιονής όχι μόνο βγάζει λεφτά, αλλά αναφέρει και στη συγκεκριμένη συνομιλία πράγματα που δεν τα βλέπω στο ρεπορτάζ. Μου ζητάει να τον διορίσω πρόξενο της Ελλάδας στο Ισραήλ. Εξηγεί ότι έχει πληρώσει ήδη αρκετά μεγάλα ποσά, γιατί καταλογίστηκαν για φοροδιαφυγή. Εδώ τώρα είναι, έρχεται ένα άλλο βέβαια ζήτημα. Γιατί συναντηθήκατε εσείς μαζί του, κύριε Παπά? Μάλιστα, πάμε. Θα με αφήσετε όμως να ολοκληρώσω. Θα μου υποσχεθείτε ότι θα με διακόψετε για μισό λεπτό. Αν δεν φύγετε από το θέμα της συζήτησης, θα σας αφήσω να ολοκληρώσω. Εμείς έχουμε κάνει πεντακάθαρο ότι ο μόνος λόγος που υπήρξε η δική μας παρουσία στην υπόθεση ήταν η παράκληση από το κράτος του Ισραήλ. Αν θέλετε να κλείσετε το κινητό. Να το κλείσουμε αμέσως. Λοιπόν, αυτό το έχουμε κάνει καθαρό και από την πρώτη στιγμή. Και γινόταν καθαρό μάλιστα και σε όποιες προσπάθειες κάναμε να υπάρξει μια καταλλαγή μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Αποδεικνύεται όμως ότι στο παρελθόν έχουν γίνει διαμεσολαβήσεις στο ανώτατο επίπεδο, και εννοώ τη διαμεσολάβηση του κύριου Σαμαρά το 2013, η οποία έρχεται και κουμπώνει και με το έμβασμα των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Και εδώ θα με αφήσετε άλλα 10 δευτερόλεπτα να πω το εξής, το οποίο είναι ακριβώς πάνω στο ζήτημα. Υπάρχει ένας πρωθυπουργός ο οποίος ζητάει από εκδότη να μην ενοχλεί τον Παπασταύρου και τον Μιονή, γιατί τα παιδιά αυτά, λέει, έχουν βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία, και αποδεικνύεται δυστυχώς μετά από καιρό, και αναρωτιέμαι τι έχει γίνει στη δικαιοσύνη, διότι υπήρξε μια μαρτυρία από το 2015. Τέτοιο καθεστώς ήμασταν εμείς, που αυτή τη μαρτυρία δεν την ξέραμε. Ότι υπάρχει έμβασμα 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Κάνετε ρεπορτάζ. Θα έρθουμε σε αυτό το πρέπει, θέμα. Μισό λεπτό. Θέλω όμως πρώτα να ολοκληρώσω. Μου πείτε, για να καταλάβουμε, ναι, να το κλείσουμε, ναι, ναι, αυτό το κομμάτι. Αν είχατε λάβει κάποια εντολή για να κάνετε αυτή τη συνάντηση. Έχω αν είχατε αναλάβει κάποια αποστολή αναφορικά με το προξενείο του Ισραήλ στη χώρα. Έχω εξηγήσει και έχω πει επανειλημμένα, και σας λέω, επειδή εγώ δεν έχω να κρύψω απολύτως τίποτα, ότι είπα και στην Επιτροπή μέσα, το λέω και δημοσίως, ότι ο μόνος λόγος ο οποίος εμείς σε αυτή την υπόθεση προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση μεταξύ των δύο πλευρών ήταν η παρένεση του κράτους του Ισραήλ. Και το ότι μας ζητήθηκε. Δεν είχε υπουργό εξωτερικών. Καταναλογία. Ο υπουργός επικρατείας, κυρία Αναγνωστοπούλου, έχει καθήκοντα βαριά. Είχατε λάβει λοιπόν κάποια εντολή, λοιπόν, από τον πρωθυπουργό για να κάνετε αυτές τις συναντήσεις? Επαναλαμβάνω, κυρία Αναγνωστοπούλου, η κυβέρνησή μας ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα επειδή υπήρξε παρένεση από το κράτος του Ισραήλ. Σε καμία των περιπτώσεων δεν ασχοληθήκαμε όπως ασχολήθηκε η Νέα Δημοκρατία το 2013. Εντάξει, ας μην για να δια... όχι, όχι, θα ας μην μπούμε στους συσχετισμούς τώρα, γιατί εμείς... έχει προκύψει όχι, ένα θέμα μπούμε, για δική σας συνάντηση και μπούμε, μου λέτε ότι ένας από τους λόγους που κάνατε αλλά, αυτή τη συνάντηση ήταν το αίτημα του κυρίου Μιονή για να αναλάβει το προξενείο του Ισραήλ. Όχι, δεν ήταν ο λόγος της συνάντησης, αλλά μέσα σε αυτή τη συνάντηση το ζήτησε ο άνθρωπος. Το ζήτησε και μάλιστα το ζήτησε και λέγοντας ότι αν γίνει πρόξενος στο Ισραήλ δεν θα τολμήσει δικαστικός οπότε να τον ακουμπήσει. Οπότε για ποιο λόγο συναντηθήκατε μαζί σας εφόσον προέκυψε μετά στη συνάντηση? Γιατί σας ρώτησα γιατί συναντηθήκατε μαζί του και λέτε γιατί υπήρχε το θέμα με το αυτό, Ισραήλ. Αυτό. Οπότε ναι, αυτός ήταν και ο λόγος της συνάντησης, ναι, ο λόγος που συναντηθήκατε λόγος με τον κύριο Μιονή. Και όποιες, οπότε όποιες, δεν το μάθατε μετά, δεν ήρθε στη συνέχεια. Όποιες συναντήσεις σε αυτή τη συνάντηση έγινε μια συζήτηση. Επέλεξε να δώσει κάποια κομμάτια της στην Επιτροπή ο κύριος Μιονής, ο οποίος συνειδητά την κατέγραφε αυτή τη συνομιλία, έτσι δεν είναι? Να καθαρίσουμε το εξής. Ναι. Γιατί αποφασίσατε να συναντηθείτε εσείς με τον κύριο Μιονή? Αυτά τα έχω πει επανειλημμένα, τα έχω πει και στην Επιτροπή. Ο μόνος λόγος της δικής μας ενασχόλησης ήταν η παρένεση του κράτους του Ισραήλ. Θα το ξανάκανα, σας μιλάω ειλικρινέστατα, το λέω δημοσίως. Εάν ήταν κάτι το οποίο αφορούσε τα συμφέροντα της χώρας και βεβαίως ήταν μέσα στα πλαίσια τα νόμιμα, αυτό θα έκανε το χρέος μου. Δεν έχω λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε καθόλου, λοιπόν ότι έτσι, είχατε, αυτό που δεν είχατε έγινε, εντολή, αυτό που δεν είχατε έγινε, το ρόλο
αυτό από που τον δεν έγινε, να προχωρήσετε σε αυτή τη συνάντηση. Έγινε, αυτό που δεν έγινε είναι να ανακατευτούμε εμείς για να διασφαλίσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Παπασταύρου, του Μιονή και όποιου άλλου συνεργάτη. Αυτό το πράγμα έκανε ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς, ο οποίος έβγαινε και μας έλεγε ότι θα μας πάει μέχρι τέλους, αλλά θέλει να είναι κρυπτόμενος μέχρι τέλους. Και τον προκαλώ και δημοσίως. Εάν έχει τα κότσια. Να κύριε Παπά, θα καλέσουμε και τον κύριο Σαμαρά. Σας εύχομαι καλή να τύχη. Μιλήσει για αυτά τα ζητήματα. Όμως εδώ είστε εσείς απόψε. Βεβαίως. Και θα ήθελα να μας πείτε ειλικρινά και ευθέως, αν είχατε αναλάβει αποστολή από τον Πρωθυπουργό της χώρας να συναντηθείτε με τον κύριο Μιονή για να διευθετήσετε κυρία, το θέμα αυτό κυρία του προξενείου. Είναι κρίσιμο όχι, αυτό το ερώτημα, γιατί έχει να κάνει ήταν, με το λόγο της συνάντησης. Ήταν με έναν ο λόγος άνθρωπο, της συνάντησης. Ο οποίος, ναι. Κύριε Παπά, είχε και ανοιχτά ζητήματα με τη δικαιοσύνη. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν είναι βεβαίως, ένας και, οποιοσδήποτε επιχειρηματίας ο οποίος είχε ανοιχτά ζητήματα για κάτι, για κάποια αρμοδιότητα. Πόσο μάλλον, και αυτά τα ανοιχτά ζητήματα με τη δικαιοσύνη τα είχε και στο παρελθόν, όπου είχαμε τις παρεμβάσεις για να προστατευτούν οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Τέτοιες παρεμβάσεις εμείς δεν κάναμε. Εμείς διαβεβαιώσαμε την άλλη πλευρά ότι εάν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ζήτημα αντισημιτισμού θα ήμασταν απολύτως απέναντι και θα λαμβάναμε τα κατάλληλα μέτρα. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε καμία παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη για να προστατεύσουμε τα επιχειρηματικά συμφέροντα του κύριου Μιονή. Δεν μου έχετε απαντήσει όμως. Όχι, ακόμα, σας κύριε απάντησα ευθέως νομίζω. Σας απάντησα ευθέως. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσα και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και μπορώ να την επαναλαμβάνω όσο θέλετε. Είχατε μία αποστολή λοιπόν γι' αυτό. Γιατί εμείς, ξέρετε, κρατάμε και τη φράση που είχε πει ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές του δηλώσεις το 2015, ότι εμείς θα είμαστε η κάθε λέξη από το Σύνταγμα αυτής της χώρας. Και ήμασταν και η κάθε λέξη από και όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ υπάρχει ένα θεσμικό ατόπιμα. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει κανένα θεσμικό ατόπιμα. Κανένα θεσμικό ατόπιμα. Θεσμικό ατόπιμα. Υπήρχε μια εκκρεμότητα θεσμικό με τη δικαιοσύνη για έναν άνθρωπο θεσμικό τον οποίο συναντήσατε. Ατόπιμα, ναι. Βεβαίως, θεσμικό ατόπιμα είναι να παίρνεις έναν εκδότη και να του λες, κοίταξε να δεις, ο τάδε μας έχει βοηθήσει, μη γράφεις γι' αυτόν. Αυτό είναι θεσμικό ατόπιμα. Θεσμικό ατόπιμα δεν είναι να έρχεται ένα αντισυμβαλόμενο μέρος μιας χώρας με την οποία αναπτύσσεις καλές σχέσεις και να σου λέει άλλος. Έχω ανησυχίες ότι υπάρχει κλίμα αντισημιτισμού στην ελληνική δικαιοσύνη και να δίνεις διαβεβαιώσεις και να προσπαθείς να υπάρξει μια καταλλαγή σε μια έτσι θα σας έλεγα σε κάποια προβλήματα τα οποία έχει έξω από τις επιχειρηματικές ναι, δραστηριότητες. Όπως αντιλαμβάνεστε, η συζήτηση αυτής της συνομιλίας που έχουμε έχει ξεφύγει από το θεσμικό ρόλο ή από την αρχική πρωτοβουλία όχι, αυτής δεν, της δεν συνάντησης. Δεν έχει ξεφύγει καθόλου. Υπάρχει αναφορά στο όνομα της κυρίας Μητσοτάκη, υπάρχει αναφορά σε χρήματα, σε λεφτά, πολλά λεφτά. Υπάρχει αναφορά ότι σε ατζέντες. Ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε ότι ενδεχομένως να υπάρχει άλλη ερμηνεία ή να γίνει. Θα τα δούμε αυτά αν υπάρχουν και άλλα ντοκουμέντα στη συνέχεια της υπόθεσης. Αλλά υπάρχει και ένα ερώτημα για την αρχική αιτία αυτής της συνάντησης. Νομίζω ότι το οποίο επιμένετε σε αυτό, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, απλά τα ερωτήματα παραμένουν. Τα δημοσιογραφικά, όπως αντιλαμβάνεστε. Τα ερωτήματα και οι απαντώνται. Είναι και λίγο επικίνδυνοι. Τα ερωτήματα νομίζω οδηγούν ότι απαντώνται. Οδηγούν σε απαξίωση της πολιτικής, κύριε Παπά. Απαξίωση της πολιτικής είναι να κάνουμε γαργάρα το ανακάτεμα προσωπικός του ίδιου του Πρωθυπουργού για να διασφαλιστεί ομαλή ροή χρήματος, η οποία όπως φαίνεται από παρατηρητικές καταθέσεις ήταν για τα ταμεία της Νέας Δημοκρατίας, και 4 χρόνια μετά να φέρνει ένας κύριος 5 μήνες μετά την πρώτη του κατάθεση στην προανακριτική της Βουλής. Θα έρθουμε και σε αυτό, γιατί έχει αρχιοθετηθεί. Όχι, θα δεν έχει αρχιοθετηθεί. Να μας μισό λεπτό, πείτε, να εδώ, το ξεκαθαρίσουμε. Να ξεκαθαρίσουμε τι έχει γίνει με τα 2,6 και αν έχει αρχιοθετηθεί. Κύριε Παπά, ήθελα να ξεκαθαρίσουμε το θέμα που σχετίζεται με την εντολή που λάβατε. Ήτανε σε γνώση του Πρωθυπουργού η συνάντηση που κάνατε με τον κύριο Μιονή? Δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινηθώ από αυτό που σας είπα, κύριε Αναγνωστοπούλου. Δηλαδή, σας είπα, κύριε Παπά. Σας είπα ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο εμείς κάναμε παρέμβαση ήταν ότι ζητήθηκε από άλλη κυβέρνηση. Αυτό είναι απολύτως σαφές και όσοι νομίζουν ότι μπορούν να εμπλέξουν τον Αλέξη τον Τσίπρα, συνολικά την παράταξή μας, σε αυτή την ιστορία, τους λέω από τώρα. Πατάνε τα κορδόνια τους. Φέρανε το Μιονή. Ναι, αλλά από αυτά που μας λέτε, αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να μην ήταν εντολή του Πρωθυπουργού να συναντηθείτε. Και για ένα θέμα το οποίο έχει αρμοδιότητα κατεξοχήν του Υπουργείου Εξωτερικών. Ρωτήθηκα, μισό λεπτό. Ρωτήθηκα και χθες στο περιστήριο της Βουλής. Αν ήξερε τη συγκεκριμένη συνάντηση ο Πρωθυπουργός. Είπατε δεν την ήξερε. Και δεν υπάρχει λόγος να ξέρει και την κάθε συνάντηση και το τι συμβαίνει. Αυτό ήταν. Μας λέτε λοιπόν ότι δεν το ήξερε ο Πρωθυπουργός ότι θα συναντούσατε τον κύριο Μιονή. Παρόλο που αυτός ο άνθρωπος είχε εκκρεμίσει υποθέσεις, όπως είπαμε, με τη δικαιοσύνη εκείνη την περίοδο. Ο κύριος Μιονή ήταν, μας λέτε, δική σας πρωτοβουλία. Όχι, ήταν πρωτοβουλία του κυρίου Μιονή, ο οποίος ζήταγε επισταμμένα να γίνει συνάντηση ακριβώς για να στήσει την ηχογράφηση.
όπως ήταν και οι άλλες συναντήσεις γίνανε κατόπιν δικής του, ας πούμε, επιμονής. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο ίδιος. Μας λέτε λοιπόν έχει ότι πήρατε μια πρωτοβουλία κατόπιν αιτήματος του κυρίου Μιονή Κυρία για αυτή τη συνάντηση, να χωρίς λίγο, να το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός. Να συνοηθούμε λίγο. Λέω λοιπόν ότι εμείς ανακατευθήκαμε σε αυτήν την υπόθεση γιατί μας το ζήτησε μια χώρα με την οποία αναπτύσσαμε. Όταν λέτε εμείς. Η κυβέρνηση, τι εννοείται. Εσείς δηλαδή. Η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση. Μα όταν μας λέτε ότι δεν το ξέρει ο Πρωθυπουργός, Μα ο Πρωθυπουργός δεν ενημερώνεται για μια έκαστη συνάντηση που μπορεί να κάνω εγώ στα πλαίσια κάποιων καθηκόντων μου. Ναι, αλλά είναι σοβαρό θέμα, έτσι όπως σοβαρότατο το θέτετε, από τη στιγμή που ο κύριος Μιονής ζήτησε τη συνάντηση αυτή αναφορικά με τις σχέσεις με τη χώρα του Ισραήλ, με το κράτος του Ισραήλ. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Νομίζω ότι γιατί το καλύψαμε. Νομίζω ότι το καλύψαμε το θέμα και μπορεί να κρίνει και ο κόσμος και τη δική μου απάντηση. Ακριβώς, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να μένουν σκιές καμία και αναπάντητα δεν έχει ερωτήματα. Μείνει. Η σκιά, ξέρετε ποια είναι. Να σας πω ποια είναι η σκιά. Η σκιά είναι το ότι από το 2013 έχει ανακατευτεί ο Σαμαράς για να μην υπάρξει ψαλίδι στη ροή του χρήματος. Για να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι δουλειές του Μιονή και του Παπασταύρου. Σας ζήτησε λοιπόν ο κύριος Μιονή αυτή τη συνάντηση. Εσείς την αποδεχθήκατε, δεν ενημερώσατε τον Πρωθυπουργό. Στη συνέχεια τον ενημερώσατε για την έκβαση αυτή τη συνάντηση. Ο Πρωθυπουργός είχε γενική ενημέρωση για την πορεία των πραγμάτων και είχε ενημερωθεί ότι από ένα σημείο και μετά ήταν αδύνατο να συμβάλλουμε στο να υπάρξει συμφωνία των δύο ημερών. Αυτό και τίποτα άλλο. Από εσάς? Ναι, βεβαίως. Για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Σας εξηγώ ότι γίνανε διάφορες συναντήσεις. Ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει briefing για μία έκαστη συνάντηση την οποία κάνουν οι υπουργοί του. Αναθέτει καθήκοντα. Το αντιλαμβάνομαι. Πόσες φορές συναντήσατε τον κύριο Μιονή εσείς? Τον είχατε συναντήσει και στο Μέγαρο τον Μαξίμου. Συναντήσει στο Μέγαρο... Βεβαίως και τον είχα συναντήσει στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του κύριου Παπαγγελόπουλου. Τον είχατε καλέσει εσείς? Όχι, αυτές οι συναντήσεις γίνανε, σας είπα, κατόπιν επιμονής του κύριου Μιονή. Στο γραφείο σας, οι οποίες βεβαίως δεν θα γίνονταν αν δεν υπήρχε, όπως σας είπα, η παράκληση από το κράτος του Ισραήλ. Καταλάβατε. Άρα θέλω τώρα, προσέξτε να δείτε, εδώ πέρα για να καταλάβει ο κόσμος σε ποιο περιβάλλον γίνονται αυτές οι υποτιθέμενες αποκαλύψεις, είναι το περιβάλλον της πλήρους κατάρρευσης του σκοπού της Προανακριτικής Επιτροπής. Διότι όταν εγώ κατέθεσα σε μια επιτροπή η οποία είχε αντικείμενο τη διερεύνηση του σκανδάλου της Νοβάρτης. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν δεν προέκυψε τίποτα για την Νοβάρτης και έχουν μπει 7 από τους αναφερόμενους στο αρχείο, στην υπόθεση Νοβάρτης, υπάρχουν 3 που είναι ακόμα ελεγχόμενοι και ένας με δίωξη, ο κύριος Λοβέρδος. Συμφωνάμε. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε όταν, τώρα το όχι, θα το ανοίξουμε. Δεν γίνεται να μην το ανοίξουμε. Γιατί το θέμα της Νοβάρτης δεν γίνεται είναι να μην το ανοίξουμε. Και ο λόγος για τον δεν οποίο καλείστε να το ανοίξουμε. Εσείς να δώσετε εξηγήσεις. Το θέμα της Νοβάρτης είναι η απόλυτη με τον κατάρρευση. Μιονή, η απόλυτη κατάρρευση εξ αυτού της υπόθεσης Νοβάρτης. Η απόλυτη κατάρρευση, θα σας πω. Γίνεται εκσταστική για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Κάνανε διεύρυνση του κατηγορητηρίου να τα ακούσει αυτό ο κόσμος. Ότι για την Νοβάρτης δεν στοιχειοθετήθηκε καμία σκευωρία. Και το πήγαν αλλού. Ότι γενικώς υπάρχει ένα παραδικαστικό. Και εμφανίσαν ένα μάρτυρα. Για κακή του στοιχείο όμως, ο μάρτυρας αυτός εμπλέκεται με business με πάρα πολλούς στενούς συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Μητσοτάκη. Τι να κάνουμε τώρα? Και όταν συμβαίνει αυτό, να τα ακούσει και αυτό ο κόσμος, ό,τι σχετίζεται με τους κυρίους αυτούς πηγαίνει στην Επιτροπή. Και ό του θαύματος λοιπόν, έρχεται προχθές. Γιατί με διακόπτω το USB, τώρα. Γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και θα τώρα ήθελα να έχουμε. Σας ρωτήσω τώρα, και για το USB. Τώρα θέλω να πω όμως εγώ. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ναι. Ότι στο θέμα, στην επικαιρότητα αυτή ναι. Τη στιγμή, το κύριο θέμα είναι αυτό το USB. Ναι. Το οποίο βρίσκεται στην εισαγγελία αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η δικογραφία έρθει ναι. Στη Βουλή. Έτσι, και ζητηθεί η άρση της ασυλίας. Τι θα πράξετε τους εσείς προσωπικά? Τους έχουμε προκαλέσει να με παραπέμψουν. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, επαναλαμβάνω κυρία Αναγνωστοπούλου. Δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Ας τολμήσουν να έρθουν. Εσείς προσωπικά Βουλή. Τι θα κάνετε? Θα ζητήσετε άρση της ασυλίας σας, να θα συνενέσετε να έρθει, ή από το κόμμα σας να προχωρήσουν να προβλεπόμενες έρθει, διαδικασίες? Έχουν και την πλειοψηφία και να προχωρήσουν. Να πάρουν την ευθύνη λοιπόν. Και να πούνε ότι θα με παραπέμψουν για μένα. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Και σας μιλάω ειλικρινά, θα γελάσουμε πάρα πολύ. Και θα σταματήσει να κρύβεται και η προσωποποίηση της πολιτικής δηλίας. Ο Αντώνης Σαμαράς. Άρα εσείς θα ζητήσετε να έρθει η ασυλία σας. Ο Αντώνης Σαμαράς, κυρία Αναγνωστοπούλου, μας είχε πει ότι θα μας πάει μέχρι τέλους. Δεν εννοούσε αυτό ο άνθρωπος. Εννοούσε ότι θα κρύβεται μέχρι τέλους. Του ζήτησε ο Παπαγγελόπουλος να πάνε στην προανακριτική.
Έχετε την τάση να με διακόπτετε μονίμως, όμως και πρέπει να με αφήσετε. Κύριε Παπά, εδώ ανοίγουμε άλλο θέμα και θα πρέπει να κάνουμε ειδική εκπομπή για αυτό το θέμα. Να κάνουμε, να κάνουμε. Δεν μπορεί να κάθε φορά που λέω το όνομα Σαμαράς να με διακόπτετε. Λέω λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς είχε πει θα μας πάει μέχρι τέλους. Τίποτα δεν έχει κάνει μέχρι τέλους, δεν έχει εμφανιστεί καν. Εντάξει. Έχουν ακουστεί σημεία και πέρα. Η υπόθεση αυτή λοιπόν έχει τεράστιες εκκρεμότητες. Οφείλει να βγει να εξηγήσει γιατί παρενέβη μεταξύ Φιλιππάκη και Μιονή, τι είναι αυτά τα 2,6 εκατομμύρια και να μας πούνε και κάποιοι τι έχει γίνει με την κυρία Ράικου. Μισό λεπτό. Τι έχει γίνει με την κυρία Ράικου, η οποία θα εξερευνούσε, θα έσωνε και την δημοκρατία μας και τα δημόσια ταμεία από το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Κύριε Παπά, τελευταία αλλά ερώτηση. Πλημμύρισε το σπίτι της. Τελευταία ερώτηση. Ναι. Τα γνωρίζουμε αυτά, τα έχετε πει, έχουν καταχωρηθεί. Ναι, αλλά δεν αφήνεται να αποσυρθούν στο δελτίο. Θα ζητήσετε την άρση ασυλίας. Λέω, δεν θα ζητήσετε αφήνετε την άρση ασυλίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Της έχουμε πετάξει το γάντι. Ας το σηκώσει. Εσείς και ας έρθει, να έρθει στη Βουλή και θα δείτε τι θα δεν κάνουμε. Δεν θα απαντήσετε, εντάξει. Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ημέρα πένθους η σημερινή.